Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε λίγες μέρες μπαίνουμε στο τέταρτο έτος διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Έχουν περάσει τρία οδυνηρά χρόνια, τρία χαμένα χρόνια που θα έχουν βαριές συνέπειες για το μέλλον. Τον Αύγουστο του 2018, κύριε Υπουργέ, θα βρεθούμε στην καλύτερη περίπτωση, εκεί που θα είχαμε φτάσει το 2015, αν δεν είχε έλθει στα πράγματα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Παίζοντας ως συνήθως με τις λέξεις και κάνοντας πολιτική με ψέματα, η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας μίλησαν σήμερα για καθαρή έξοδο. Κάθε μέρα όμως έρχεται και κάποιος. Χθες ήταν ο κύριος Βίζερ, να μας εξηγήσει πως καθαρή έξοδος δεν υπάρχει. Κάτι που παραδέχθηκε ακόμα και ο υπουργός σας, δεν τον βλέπω σήμερα εδώ στα υπουργικά έδρανα, ο κύριος Κουρλέτης, ομολογώντας ότι δεν ξεμπερδεύουμε τον Αύγουστο και ότι θα υπάρχει και μετά επιτήρηση. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν θέλετε για άλλη μια φορά να κοροδέψει τους πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας για τουλάχιστον μία πενταετία με περικοπές στις συντάξεις, περικοπές στο αφορολόγητο και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πνίγουν την πραγματική οικονομία. Αν είστε ακόμα στην εξουσία το καλοκαίρι του 2018, κάτι που αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτός σκοπός για εσάς, και για τον κυβερνητικό σας εταίρο, αν είστε ακόμα στην εξουσία, είναι προφανές ότι θα αναλάβετε και νέες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις βαριές, με άλοθη μία ελάφρυνση του χρέους, που θυμίζω υπήρξε κεκτημένο από το 2012, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί εσείς βάλατε τη χώρα σε αυτή τη νέα περιπέτεια. Εσείς κάνατε κομμάτια την αξιοπιστία της. Στο μεταξύ, έχουν χαθεί ανάπτυξη, δουλειές, εισοδήματα, ευκαιρίες. Και φυσικά, έχουν μεγαλώσει οι ανισότητες. Επί των ημερών σας, οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και δυστυχώς έγιναν περισσότεροι. Ενώ αυτοί που προσπαθούν για κάτι καλύτερο, νιώθουν κάθε μέρα και πιο κυνηγημένοι. Προκαλείται καθημερινά μεγάλη βλάβη στην οικονομία. Και όλα αυτά τα κάνετε, ενώ νομοθετείτε ακόμα και σήμερα διατάξεις με τις οποίες εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε ότι διαφωνείτε. Πριν από σας, η Ελλάδα ήταν γνωστή για την αμετάφραστη λέξη φιλότιμο. Τώρα εσείς την κάνατε παγκοσμίως γνωστή για τη λέξη κολοτούμπα. Και όλοι πια έχουν καταλάβει ότι κολοτούμπα σημαίνει μία κοινική στροφή 180 μοιρών που κάνετε για να μείνετε γαντζωμένοι στην εξουσία. Κάνατε το ψέμα επάγγελμα και ανάγατε τον κινησμό σε τέχνη. Ακόμα και ο ανεκδίγητος κύριος Ζουράρης, αλήθεια δεν έχω ακόμα αντιληφθεί αν έχει παραιτηθεί, αν έχει γίνει αποδεχθεί η παραίτησή του, αλλά ας υποθέσουμε ότι έχει τελικά παραιτηθεί. Ακόμα και ο κύριος Ζουράρης έπρεπε να χειδεολογήσει κατά ποδοσφαιρικών ομάδων για να φύγει από την κυβέρνηση. Όταν έλεγε δεν πειράζει να χαθούν και 2-3 νησιά ή όταν προσέβαλε με απαράδεκτο τρόπο τους μαθητές, αυτό δεν σας ενοχλούσε. Το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Ζουράρης και ο κάθε κύριος Ζουράρης. Το πρόβλημα είναι αυτός που τον διόρισε και αυτός που τον ανέχτηκε. Διότι ο κύριος Ζουράρης δεν είναι τελικά τίποτα άλλο από τον καθρέφτη αυτής της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης επικίνδυνης, ασόβαρης και τυχοδιοκτικής. Διότι αν ήσασταν στοιχειοδός συνεπείς στις δεσμεύσεις σας, ένας δρόμος υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Ο έντιμος δρόμος της παραίτησης.
Αυτός είναι ο έντιμος δρόμος στην πολιτική. Αυτόν τον δρόμο όμως δεν τον γνωρίζετε. Εσείς προτιμάτε να κάνετε κάτι ακόμα πιο εξευτελιστικό για σας και δυστυχώς πιο επιζήμιο για τη χώρα. Λέτε ότι διαφωνείτε με όσα σας ζητούν, αλλά παρόλα αυτά τα ψηφίζετε όλοι σας για ακόμα μια φορά για να μην χάσετε την καρέκλα. Και παράλληλα δεν διαπραγματεύεστε τίποτα απολύτως. Η ζωή μας, ανοίγω εισαγωγικά, η ζωή μας έγινε ευκολότερη με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τσακαλώτο, είπε ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, σας ικανοποιεί αυτή η αναφορά? Εσείς που μιλούσατε για εθελόδωλους, για γερμανοτσολιάδες, αισθάνεστε άραγε ίχνος ντροπής να ακούτε ότι είστε η ευκολότερη κυβέρνηση την οποία συνάντησαν οι δανειστές μας? Ξέρετε όμως τι συμβαίνει? Όσο περισσότερο μένετε, τόσο περισσότερα θα σας ζητούν. Ακόμα και τα σωστά που σας ζητούν, δεν μπορείτε να τα εφαρμόσετε, διότι δεν τα πιστεύετε. Όπως γίνεται με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες πολεμούσατε, αναγκαστήκατε να τις δεχθείτε, αλλά τελικά όχι μόνο δεν τις υλοποιείτε, τις υπονομεύετε κιόλας. Γιατί δεν τις πιστεύετε, γιατί δεν τις θέλετε. Όπως δεν μπορείτε να υλοποιήσετε και πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές. Και φυσικά δεν μπορείτε να ενισχύσετε ούτε την επιχειρηματικότητα, ούτε να προσελκύσετε επενδύσεις. Σας το είπε και αυτό, κύριε Υπουργή, ο κύριος Βίζερ. Έχετε βάλει την οικονομία σε συνθήκες ασφυξίας. Στραγγαλίζετε τη ρευστότητα λόγω της διευρυμένης εσωτερικής στάσης πληρωμών. Και είναι γι' αυτό που η Ελλάδα έμεινε και το 2017 σε ένα ρυθμό ανάπτυξης ανεμικό, το μισό των αρχικών εκτιμήσεων. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει και σήμερα για εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και θέλω, κύριε Τσακαλώτε, για άλλη μια φορά, γιατί φαίνεται ότι σε αυτήν την αίθουσα πρέπει να επαναλαμβανόμαστε διαρκώς για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέμε, να καταθέσω αυτό το διάγραμμα, το οποίο δείχνει την πραγματική απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Όλες ανεξαιρέτως, κύριε Υπουργέ, είχαν ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. Ποια είναι η μόνη χώρα που είχε ρυθμό ανάπτυξης πολύ μικρότερο από τον προβλεπόμενο? Η Ελλάδα. Αυτή είναι η εξαιρετική ρυθμή ανάπτυξης, κύριε Τσακαλώτε. Ρυθμή ανάπτυξης, λοιπόν, όχι απλά ανεμική, αλλά κυρίως πολύ χαμηλότερη από τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Υπερφορολογείτε και φτωχοποιείτε. Αυτό κάνετε. Επί των ημερών σας, κατορθώσατε ένας στους δύο Έλληνες να χρωστά στο κράτος. Το είπε και ο εισηγητής μας, ο κύριος Δήμας, το 25% του ιδιωτικού χρέους δημιουργήθηκε επί των δικών σας ημερών. Και πρώτη φορά, τα χρέη των Ελλήνων προς την εφορία ξεπέρασαν τα 100 δις. Κατασχέσεις περιουσιών έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι μαζικοί πληστηριασμοί έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και αυτά τα κάνετε εσείς που ανεβήκατε στην εξουσία μιλώντας για συσάχθεια και φωνάζοντας κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αλήθεια, δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να κάνει καμία αναφορά σήμερα στην ομιλία του στους πληστηριασμούς. Και μας λέτε ακόμα και σήμερα ότι προστατεύετε την πρώτη κατοικία, όταν μόνοι σας έχετε ομολογήσει ότι το σημερινό σύστημα παρέχει μικρότερη προστασία στους δανειολήπτες σε σχέση με την προϋπάρχουσα που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσα ψέματα και αν λέτε, όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και κάνετε σόου με τους τραπεζίτες την ίδια ώρα που δρομολογείτε πληστηριασμούς και για τα χρέη προς το δημόσιο. Είναι οι πληστηριασμοί Τσίπρα Τσακαλώτου. Την ίδια ώρα που η εφορία έχει επιβάλει
μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Μόνο τον Νοέμβριο του 2017 τα μέτρα αυτά επιβλήθηκαν σε 21.000 οφειλέτες. Γίνονται, προσέξτε, περίπου 1.000 κατασχέσεις κάθε εργάσιμη μέρα. Και είναι 750.000 οι οφειλέτες που κινδυνεύουν ακόμα με κατάσχεση. Και ο αριθμός αυτός συνέχεια μεγαλώνει, σκοτεινιάζοντας τις προοπτικές της κοινωνίας. Και παρόλα αυτά, εσείς συνεχίζετε ακάθεκτη την καταστροφική σας πολιτική. Σας το είπαμε και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Αντί να μειώσετε τους φόρους, επιβάλλατε 2 δις επιπλέον μέτρα το 2018. Από αυτά 900 εκατομμύρια αποτελούν νέοι φόροι. Το μεγαλύτερο μάλιστα μέρος των εσόδων προέρχεται από έμεσους φόρους που πλήττουν δυσανάλογα τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Αποφασίζετε νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ και στο επίδομα θέρμανσης. Επιβάλλετε μέτρα που συρρυκνώνουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και όλα αυτά ενώ προκαλείτε τεράστιες τρευλώσεις στην πραγματική οικονομία, ενθαρρύνοντας τελικά τις αδήλωτες αποδοχές, αλλά και τη μαύρη εργασία. Διότι εκεί καταλήγουν, θέλοντας και μη, οι πολίτες για να επιβιώσουν. Δεν έχουν άλλες επιλογές και είναι δυστυχώς όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που αναγκάζονται να δουλέψουν για 360 ευρώ ή και για ακόμα λιγότερα. Και όλα αυτά ενώ καμαρώνεται για τη μείωση του δίκτυα ανεργίας. Ενός δίκτυ που μειώνεται με μισθούς πείνας και βέβαια με μαζική έξοδο εκατοντάδων χιλιάδων νέων στο εξωτερικό. Και είναι πραγματικά λυπηρό που και σήμερα ο κύριος Τσίπρας είπε για ακόμα μια φορά μεγάλα ψέματα. Επί των ημερών του, μας είπε ο κύριος Τσίπρας, αντιστράφηκε η πορεία της μερικής απασχόλησης. Επειδή όμως ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη, σήμερα, κύριοι Υπουργοί, βγήκαν τα στοιχεία της Εργάνης. Το 2014 οι προσλήψεις ήταν μοιρασμένες μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης. Το 2017 καταφέρατε στις νέες προσλήψεις το 55% να είναι μερικής απασχόλησης. Και μάλιστα με αυξητικές τάσεις το Δεκέμβριο το νούμερο έφτασε το 57%. Πράγματι λοιπόν, κύριε Υπουργή, αντιστρέψατε την τάση, αλλά προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός. Καταθέτω τους 2 σχετικούς πίνακες στα πρακτικά. Τα ίδια ψέματα μας είπε και ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις. Μας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι τις απέτρεψε δήθεν. Στη φαντασία του μπορεί να τις απέτρεψε. Μόνο που στο άρθρο 17 του νόμου 4472, κύριε Υπουργέ, στο 4ο μνημόνιο δηλαδή, απελευθερώνεται τις ομαδικές απολύσεις. Τα είχαμε συζητήσει αυτά, καταθέτω το σχετικό άρθρο. Τα έχουν καταλάβει και οι εργαζόμενοι και οι μόνοι που παριστάνετε ότι δεν τα έχετε καταλάβει είστε εσείς. Ψέματα λοιπόν για τη μερική απασχόληση, ψέματα και σήμερα για τις ομαδικές απολύσεις. Και με τα ψέματα μπορεί να εξαπατήσετε για μια φορά ακόμα τους βουλευτές σας, οι οποίοι προφανώς είναι απολύτως πρόθυμοι να εξαπατηθούν. Αλλά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, κύριε Υπουργοί και κύριοι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ξεχάστε τους. Διότι όλοι οι ποιοτικοί δείκτες δείχνουν σήμερα μια χώρα παγιδευμένη σε μια βαθμία καθίζηση που διώχνει μακριά το καλύτερα έμψυχο δυναμικό της. Έκανε ο κύριος Τσίπρας μια αναφορά στις μεταρρυθμίσεις και ξέχασε να μας πει ότι σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΩΣΑ, η μόνη χώρα στην οποία υπήρξε
σημαντική η στέρηση των μεταρρυθμίσεων κατά 30% ήταν η Ελλάδα το 2015-2016. Ξέρετε, κύριε Τσακαλώτη, επειδή σας αρέσουν και τα ρητά και είστε αγγλομαθής και μορφωμένος άνθρωπος, θα σας θυμίσω μια κουβέντα η οποία υπόθηκε από έναν σημαντικό Αμερικάνο πολιτικό, ο οποίος είπε ότι έχετε το δικαίωμα στη γνώμη σας, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα στα δεδομένα σας, στα facts. Αυτά είναι δεδομένα, δεν αμφισβητούνται, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Σταματήστε επιτέλους να τα διαστρεβλώνετε με αυτόν τον εξόφθαλμο τρόπο. Η πολιτική σας λοιπόν συνεχίζει να διώχνει αντί να φέρνει επενδύσεις. Και έχει πια αποδειχθεί ότι προτιμάτε να μοιράζετε τη φτώχεια, ενώ οι πολίτες ζητούν ανάπτυξη και ευημερία. Τα επιδόματα από μόνα τους δεν φτάνουν. Αυτό που χρειάζονται οι πολίτες είναι να μπορούν να ξαναπάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της ζωής τους. Γιατί οι Έλληνες αξίζουν καλύτερα, καλύτερα από τις αυταπάτες και τις απάτες σας και σίγουρα καλύτερα από τα ψέματα και τις μισές αλήθειες. Και κύριε Σάιφη, το 2018 ξεκινά εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους και μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα. Γιατί την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος την ακολουθεί ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο επιτήρησης της χώρας μέχρι το 2022. Το ψήφισε η συμπολίτευση την περασμένη άνοιξη στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Και εδώ πέρα αξίζει να θυμίσω, μιας και ο κύριος Τσίπρας έκανε μία ιστορική αναδρομή, τι έλεγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Διαβάζω, προσέξτε. Πήραμε εντολή να υλοποιήσουμε μια συμφωνία. Αυτή ήταν η εντολή που πήρατε, υποτίθεται, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου το 2015. Πήρατε λοιπόν εντολή να υλοποιήσετε μια συμφωνία που προέβλεπε μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή με 14 δισμέτρα της τάξης του 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Αυτά έλεγε ο κύριος Τσίπρας σε ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Τα καταθέτω και αυτά στα πρακτικά για να υπάρχουν. Αυτό το οποίο δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας είναι τι έγινε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης και προσθέθηκαν 5,2 δις μέτρα για το 19 και το 20 μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, το τέταρτο μνημόνιο που φέρνει τη δικιά σας υπογραφή. Γιατί αυτό έγινε. Προκειμένου να κλείσετε τη δεύτερη αξιολόγηση, πολυσιεργώντας, φορτώσατε τη χώρα με 5 δις πρόσθετα μέτρα. Γιατί αυτή είναι και η τραγική ηρωνία. Εμφανιστήκατε στο πολιτικό σκηνικό ως αντιμνημονιακή και έχετε μία ικανότητα να παράγετε διαρκώς νέα μνημόνια. Ενώ όμως αυτό το άτυπο νέο μνημόνιο επιβάλλει συγκεκριμένα νέα μέτρα, να τα θυμίσω για άλλη μια φορά, να τα ακούσουν οι Έλληνες πολίτες, μειώσεις των συντάξεων μέχρι 18% και μείωση του αφορολόγητου από 1η-1η 2020, εάν δεν ζητηθεί νωρίτερα. Αυτό το άτυπο τέταρτο μνημόνιο δεν εξασφαλίζει πρόσθετη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι από τον Αύγουστο του 2018 η χώρα θα πρέπει να δανείζεται από τις αγορές με λογικά επιτόκια. Και για να το πετύχει αυτό, η χώρα χρειάζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα, ένα αποφασιστικό σχέδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος. Αλλά μία τέτοια πολιτική, που είναι ακριβώς η πολιτική η οποία περιγράφεται στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, εσείς δεν είστε σε θέση να την υλοποιήσετε. Δεν τη θέλετε, δεν την πιστεύετε, δεν μπορείτε να την υλοποιήσετε. Και έτσι σήμερα εξακολουθείτε να κρατάτε τη χώρα πίσω, παρότι διαθέτεται ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Κάνε ο κύριος Τσίπρας κάποιες αντιδιαστολές
σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα και συνέκρινε με το τι συνέβαινε το 2014 και το 2013. Για κάντε λοιπόν μια αντιδιαστολή, κύριε Υπουργή. Τι συνέβαινε ακριβώς το 2014, όταν εσείς ως έξαλλη τότε αντιπολίτευση απειλούσατε τους επενδυτές και βάζατε φωτιά στο οικονομικό κλίμα, καταστρέφοντας τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αυτό κάνουμε εμείς σήμερα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς και σήμερα καλούμε τους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Να δούνε πίσω από την ασυναρτησία και τη θολούρα της σημερινής κυβέρνησης τις πραγματικές προοπτικές της Ελλάδος. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη πολιτικά υπεύθυνη, αξιόπιστη και εγγυάται τη μακροπρόθεσμη θετική προοπτική της χώρας. Με άλλα λόγια, εμείς δεν χτίζουμε το πολιτικό μας μέλλον πάνω στα συντρίμια της πατρίδας. Και οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι αργά ή γρήγορα εσείς θα φύγετε από την εξουσία. Διότι άλλα λέτε, άλλα εννοείτε και άλλα κάνετε, δίχως ντροπή, δίχως ενδιασμούς, δίχως τύψεις, δίχως κανένα συνειδησιακό έλεγχο για την καρέκλα, όλα πάντα για την καρέκλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα οποία μόλις περιέγραψα, τα εικονογραφεί με τρόπο θλιβερό το πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα. Ξεκινώ με τα οικογενειακά επιδόματα. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που πρώτη αύξησε τον προϋπολογισμό για τα οικογενειακά επιδόματα κατά 250 εκατομμύρια ευρώ και πρώτη δώσαμε επίδομα από το πρώτο παιδί με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ενισχύσαμε ταυτόχρονα με ειδικό επίδομα τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Εφαρμόσαμε δηλαδή μια συνεκτική πολιτική υποστήριξης της οικογένειας από το πρώτο παιδί. Εσείς τι κάνατε? Κάνατε ένα πρώτο σωστό βήμα και ορθά δίνετε επιδόματα στις οικογένειες για το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Ταυτόχρονα όμως, περικόπτετε τα επιδόματα για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Είναι, βλέπετε, μας το είπε και η κυρία Φωτίου, λιγότεροι. Γι' αυτό για εσάς δεν μετράνε. Ανήκουν στην πλειονότητά τους στη μεσαία τάξη που έχετε στοχοποιήσει ανελαίητα, γιατί δεν είναι μέρος της δικιάς σας εκλογικής πελατείας. Έτσι τι κάνετε? Αφαιρείτε συνολικά 48 εκατομμύρια ευρώ, για αυτό το ποσό μιλάμε, από 67.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Την ώρα που πανηγυρίζετε για το υπερπλεώνασμα του 2017. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Επαναλαμβάνω νούμερα τα οποία έχουν ήδη ακουστεί σε αυτήν την αίθουσα. Τα λέω για να εμπεδοθούν πλήρως. Τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα ετήσιο 23.000 ευρώ, δεν τη λες και ζάπλουτη, λάμβανε μέχρι σήμερα επίδομα 1.980 ευρώ. Με τον νόμο σας θα λαμβάνει 1.344, χάνει δηλαδή το 1/3 του επιδόματός της. Η οικογένεια με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ λάμβανε 2.640 ευρώ. Σήμερα θα πάρει 2.016 ευρώ, χάνει δηλαδή το 1/4 του επιδόματός της. Και να υποθέσω πως είναι αυτό το οποίο λένε συνέχεια στο Μαξίμου, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι άδικο και το κάνατε εσείς πράξη. Σας έχω ασκήσει δρυμία κριτική για την αντιαναπτυξιακή και την άδικη πολιτική των υπερπλεονασμάτων. Όμως από τη στιγμή που την ακολουθείτε, θα περίμενε κανείς ότι θα έχετε θέσει κάποιες στοιχειώδεις προτεραιότητες στη μοιρασιά τους. Αλήθεια, το δημογραφικό πρόβλημα και οι πολίτες οικογένειες δεν βρίσκονται καθόλου στη λίστα των προτεραιοτήτων σας? Δεν αξίζουν, προσέξτε, ούτε το 4%, γι' αυτό μιλάμε, το 4% του υπερπλεονάσματος.
Και για να φανεί το μέγεθος της ανυπολιψίας σας, καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής δύο έγγραφα τα οποία ανέδειξε και ο εισηγητής μας. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Τσίπρας, σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολίτων Ελλάδος, πότε, προσέξτε, πότε, 4 μέρες πριν τις εκλογές του Ιουνίου, συγγνώμη, του Ιανουαρίου, 16 πρώτου του 2015, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολίτων των οικογενειών που συντελέστηκαν στα χρόνια του Μνημονίου. Καταθέτω στα πρακτικά και βέβαια επανακαταθέτω και την ωραία ερώτηση την οποία είχε καταθέσει ο κύριος Πετράκος, ο κύριος Στρατούλης, δεν είναι πια μαζί μας. Και ο τρίτος ποιος είναι, ο κύριος Τσίπρας, με την οποία έλεγε εμπεγμός και καταδίκη στη φτώχεια των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών από την κυβέρνηση. Άλλο ένα μνημείο του ψέματος και της ανυπολιψίας σας και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού που συντελέστηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Λοιπόν, εμείς, κύριοι Υπουργοί, θα ψηφίσουμε το άρθρο 2.14 από έναν όρο. Να αλλάξετε τα κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς πολίτεκνος δεν θα χάσει το μέχρι στιγμής επίδομά του. Σας καλώ να το κάνετε έστω και τώρα, όχι σε λίγους μήνες, όπως μας είπε ο κύριος Τσίπρας. Πάρτε 48 εκατομμύρια από τα χρήματα τα οποία έχετε διαθέσει και να τα επανακατανείμετε στους τρίτες τους πολίτες. Εάν δεν το κάνετε εσείς, δεσμευόμαστε θα το κάνουμε εμείς ως επόμενη κυβέρνηση. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα των απεργιών όπου με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε την επιχειρηματολογία ότι οι ρυθμίσεις όλες τις οποίες φέρνει είναι προς όφελος των εργαζομένων. Αν είναι έτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τόσους εργαζόμενους οι οποίοι διαδηλώνουν στο δρόμο και γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά αυτά θα τα βρείτε μεταξύ σας. Η δικιά μας θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Θέλουμε για τις απεργίες να αποφασίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Γι' αυτό και προτείνουμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις την διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργίας και ναι, τη λήψη της απόφασης με τη συμμετοχή του 50% των εργαζομένων. Ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης χωρίς να τίθενται και ζητήματα απαρτίας και αυτό είναι προς όφελος και των εργατικών σωματείων. Διότι βλέπετε, εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο κόσμο μέσα από ιδεολογικές παροπίδες και κυρίως δεν κοροϊδεύουμε. Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα, άσχετα αν προσποιείστε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Ο εργαζόμενος έχει μόνο να κερδίσει εάν πηγαίνει καλά η επιχείρησή του και έχει μόνο να χάσει αν η επιχείρησή του τελικά αποτύχει. Και όλοι βέβαια στον κόσμο να γνωρίζουν ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να είναι επιχειρηματίας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ο επιχειρηματίας. Και ο ρόλος του κράτους είναι να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και όχι να ρουφά τον κόπο του κάθε επιχειρηματία, του κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Το απίστευτο όμως, προσέξτε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να κάνει καμία αναφορά ούτε γι' αυτό. Αλλά στο νομοσχέδιο υπάρχει πράγματι μία διάταξη η οποία ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Αλλά ακόμα και αυτή είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Το άρθρο το οποίο φέρατε για τα καζίνο και τον τζόγο. Κουβέντα γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς κάνετε με αυτό το άρθρο. Αφού έχετε αφήσει προκλητικά, κύριε Υπουργέ, αρρύθμιστο τον διαδικτυακό τζόγο για να εξυπηρετήσετε φιλικά προς εσάς επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία επιτρέπετε να φοροδιαφεύγουν προκλητικά,
έρχεστε τώρα να δώσετε νέες άδειες καζίνο χωρίς να διαβουλευτείτε με τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Κρυμμένη μέσα στο πολυνομοσχέδιο, στο άρθρο 378, παράγραφος 26, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία διάταξη ντροπής. Τι λέει αυτή η διάταξη, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ? Η διάταξη αυτή επιτρέπει στα ίδια τα καζίνο να δίνουν πίστοση. Πίστοση, δάνειο δηλαδή μέχρι 50.000 ευρώ στους παίκτες για να εξακολουθούν να παίζουν. Τα ξέρετε. Έχω μια απορία, τα ξέρετε όλα αυτά που ψηφίζετε? Τα γνωρίζετε ή τα ακούτε από μένα πρώτη φορά? Σημερινή Ελλάδα. Στη σημερινή Ελλάδα, γελάτε κύριε Σταθάκη, κανείς δεν μπορεί να πάρει δάνειο στη σημερινή Ελλάδα και το μόνο που κάνετε είναι να δίνετε δάνεια στους παίκτες στο καζίνο. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Ντροπή σας! Οδηγέμαι νομοτελειακά στο συμπέρασμα ότι από το κόκκινο της αριστεράς σας έμεινε μόνο το κόκκινο της ρουλέτας. Το οποίο και προφανώς γνωρίζει καλά ο υπουργός, ο κύριος Καμένος. Αλήθεια, πού είναι ο κύριος Καμένος? Όχι εσείς κύριε Δημήτρη Καμένο. Ο κύριος Καμένος πού είναι σήμερα? Θα εμφανιστεί καθόλου στη συζήτηση? Σε άσκηση μάλλον, ναι. Έλα, ησυχία. Ετοιμότητος. Ησυχία παρακαλώ. Ναι. Αλλά δεν κάνετε. Προσέξτε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δεν κάνετε μόνο αυτό. Στο ίδιο άρθρο κάνετε κάτι εξίσου προκλητικό. Μειώνετε. Προσέξτε, τη φορολογία στα καζίνο την ώρα που την αυξάνεται συνειδητά σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δύο φόροι μειώθηκαν επί των ημερών σας. Ο φόρος στα τηλεοπτικά κανάλια και τώρα ο φόρος στα καζίνο. Όλοι οι Έλληνες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Εσείς είστε αυτοί που δήθεν πολεμάτε τη διαπλοκή. Μπράβο σας! Μπράβο σας! Κατά τα άλλα, από ένα νομοσχέδιο σαν και αυτό που συζητάμε σήμερα, δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν διατάξεις από όπου φαίνεται ξανά το σχέδιό σας να κάνετε το κράτος εργαλείο άσκησης της εξουσίας σας. Και αναφέρομαι σε αυτό το νέο ΔΟΕ το οποίο νομοθετείτε σήμερα. Καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια εμείς να αναγνωρίσω ότι και εσείς σε ένα βαθμό για να δημιουργήσουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για να είναι ακριβώς αποπολιτικοποιημένη. Για να μην είναι αντικείμενο πολιτικών παρεμβάσεων. Με τόσο κόπο δημιουργήθηκε. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν τη στηρίζετε? Γιατί την υπονομεύετε δημιουργώντας ένα άλλο παράλληλο ελεγκτικό σώμα το οποίο αναφέρεται, προσέξτε, απευθείας στον Υπουργό? Μήπως επειδή η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη και μη ελεγχόμενη? Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε μια νέα υπηρεσία η οποία θα αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό? Μήπως για να αποκτήσετε ένα πιο μακρύ χέρι σε ενδεχόμενους οικονομικούς και πολιτικούς εκβιασμούς? Πιο σοβαρός επιχειρηματίας θα έρθει να επενδύσει στη χώρα μας εάν θα μπορεί να βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη εκβιαζόμενος από κομματικά κατευθυνόμενες ελεγκτικές αρχές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση μιλάει για μια καθαρή έξοδο, ενώ τη συνοδεύει, όπως είδαμε, με πολλές βρώμικες διατάξεις. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε και σήμερα ότι τον Αύγουστο τελειώνει η επιτροπία και ότι η χώρα ανακτά την οικονομική της αυτονομία. Λέει επίσης, το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η τρίτη αξιολόγηση κλείνει χωρίς νέα μέτρα, μας είπε, προκαλώντας εύλογα την οργή της κοινωνίας, την οργή των στρατιωτικών και των αστυνομικών που βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται, την οργή των νησιωτών
που βλέπουν το ΦΠΑ να αυξάνεται, την οργή των κατοίκων των ορεινών περιοχών που βλέπουν το επίδομα θέρμανσης να περικόπτεται, την οργή των χάμηλων συνταξιούχων που βλέπουν το ΕΚΑΣ να περικόπτεται, την οργή των ελεύθερων επαγγελματιών που βλέπουν να μην διορθώνονται οι αδικίες και έτσι να συνεχίζουν να πληρώνουν αυξημένες εισφορές. Και φυσικά την οργή των συμπολιτών μας, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από μαζικούς πληστηριασμούς. Και σας ρωτώ, νομίζετε ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε για πολύ ακόμα τον κόσμο? Πιστεύετε ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες? Πιστεύετε ότι σας πιστεύουν όταν μιλάτε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια? Η κοινωνία ξέρει ότι έχετε ήδη εσείς ψηφίσει αχρίαστα μέτρα για το 19 και το 20. Ξέρει ότι θα μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις και θα μειωθεί και το αφορολόγητο. Ξέρει ότι μαζί σας καλύτερες μέρες δεν μπορεί να περιμένει. Ξέρει ότι δεν έχετε πια να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Ξέρει ότι όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερα θα είναι για τον τόπο και για τους Έλληνες πολίτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε λεπτό που μένετε στην εξουσία βάζετε τη χώρα σε νέους και μεγαλύτερους κινδύνους. Τον βλέπουμε δυστυχώς στο χειρισμό όλων των θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Είτε μιλάμε για το μεταναστευτικό, είτε μιλάμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το βλέπουμε δυστυχώς και στο Σκοπιανό. Είστε μια κυβέρνηση οπερέτα, που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος και συχνά το ίδιο πρόσωπο. Άλλα λέει το πρωί και άλλα λέει το βράδυ. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν σας εμπιστεύεται ούτε στο χειρισμό ενός τόσο σοβαρού εθνικού θέματος όπως το ζήτημα της ονομασίας της γείτονος χώρας. Εξάλλου, θυμάστε... Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία. Καλά τις επιδόσεις σας. Παρακαλώ. Θυμάται καλά τις επιδόσεις σας σε οποιοδήποτε είδους διαπραγμάτευση. Την ονόμασατε μάλιστα και υπερήφανη. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που έκανε τον κύριο Τσίπρα και σήμερα πάλι να εξακολουθεί να μιλάει για το 2015. Τι είναι αυτό που τον κάνει με επιμονή να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος? Όλοι γνωρίζουμε τις τραγικές συνέπειες της δικιάς σας διαπραγμάτευσης. Ακόμα τις πληρώνουμε. Έχετε επιλέξει μάλιστα στο ζήτημα των Σκοπίων το δρόμο της μυστικής διπλωματίας. Μια επιλογή που επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας για τους χειρισμούς σας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει υπεύθυνη και πατριωτική παράταξη. Και για το ζήτημα των Σκοπίων θέλω για άλλη μια φορά να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η χώρα έχει εθνική γραμμή, όπως χαράχθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι από την κυβέρνηση Καραμαλή. Και θέλω να θυμίσω ότι τότε, απέναντι σε πολλές πιέσεις, υπερασπιστήκαμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Το ελάχιστο, επαναλαμβάνω, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η σημερινή κυβέρνηση είναι να προασπίσει το κεκτημένο του Βουκουρεστίου στο σύνολό του. Για το θέμα δεν αφορά μόνο την ονομασία. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία αποσπασματική λύση που δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα στην ολότητά του. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο εύρος εφαρμογής της λύσης, σε αυτό που αποκαλούμε έργα όμνες, αλλά κυρίως στις απαράδεκτες δηλώσεις αλυτρωτισμού των βορείων γειτόνων μας που προκαλούν τα πατριωτικά αισθήματα όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των Μακεδόνων. Όπως προκαλεί κατάφορα και οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Δεν χρειάζεται παρά να περπατήσει κανείς από τη Βεργίνα μέχρι την Μπέλα για να διαπιστώσει του λόγου του αληθές. Δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δικαιολογώ πλήρως τον ελληνικό λαό που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Ούτε εγώ σας έχω καμία εμπιστοσύνη να διαχειριστείτε αυτό το κρίσιμο θέμα. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει
ή να το αξιοποιήσετε για κομματικό όφελος. Να μετατρέψετε δηλαδή ένα σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής σε αφορμή για μια εσωτερική αντιπαράθεση. Όχι να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Πολλοί πολίτες μου είπανε σε πρόσφατη περιοδία που είχα στην Πέλα και στην Πιερία, μα αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Προς επίρρωση αυτού, αποφασίσατε με διαρροές να καθυβρίσετε την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκφράσει τη γνώμη της και μετά να στείλετε την επόμενη μέρα σε άψογη. Πρέπει να προσθέσω χριστιανική γλώσσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στην επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο, να στείλετε επιστολή μετάνοιας. Αλλά, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να κρύψετε ποιοι πραγματικά είστε, διότι η μισή από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, δεν είχαν στο παρελθόν καμία δυσκολία να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το σταγματικό τους όνομα. Και ναι, κύριε Τσακαλώτε, αναφέρομαι σε εσάς και στον κύριο Γαβρόγλου και καταθέτω το σχετικό απόσπασμα από επιστολή την οποία είχατε προσυπογράψει το 2008. Την οποία αναφέρεστε χωρίς καμία δυσκολία σε δημοκρατία της Μακεδονίας. Και σταματήστε επιτέλους να αφήνετε υπονοούμενα ότι οποιοδήποτε έχει μια αυξημένη ευαισθησία για το θέμα αυτό είναι ακροδεξιός. Μην παίζετε με τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού. Θα μπορούσε πράγματι η σημερινή συγκυρία να είναι ευνοϊκή για την επίλυση του θέματος. Σήμερα μοιάζει να υπάρχει μια στροφή στα Σκόπια προς την εθνική μας γραμμή. Αυτό είναι κάτι θετικό, εφόσον βέβαια η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων αποδείξει ότι σέβεται τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού απέναντι στην ιστορία μας και ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει στο εσωτερικό της μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποδυναμώσει τη χώρα και αποδεικνύεται αδύναμη να διαπραγματευτεί αξιόπιστα. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας οφείλει να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό για όλα τα δεδομένα. Τι συζητάτε ακριβώς, κύριοι της κυβέρνησης? Τι διαπραγματεύεστε εν κρυπτό? Και βέβαια, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση η διατύπωση αραγούς ξεκάθαρης και ενιαίας, επαναλαμβάνω, και ενιαίας κυβερνητικής θέσης για το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά ενώ παρακολουθούμε, προσέξτε, τον κύριο Καμένο, τον απόντα κύριε Καμένο, όχι εσάς κύριε Δημήτρη Καμένο, το πρωί να δηλώνει την εμπιστοσύνη του στον κύριο Κοτζιά, το μεσημέρι να ζητάει δημοψήφισμα και το βράδυ ο ίδιος να αδειάζει τον εαυτό του. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είστε μια κυβέρνηση σκορποχώρη, όπου ο καθένας υπηρετεί προσωπικές στρατηγικές. Βέβαια, όλοι μαζί θα φύγετε, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε, πριν συμβεί αυτό, να κάνετε κι άλλη ζημιά στη χώρα. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την εξής παρατήρηση. Είναι φανερό εδώ και πολύ καιρό ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Ενώ αυτό είναι απολύτως εφικτό. Είναι επίσης φανερό ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να χειριστεί τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις προς όφελος της χώρας. Ενώ η γενικότερη συγκυρία είναι θετική. Είναι φανερό ότι η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει καθεστώς, εκβιάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, αλώνοντας το κράτος, στείνοντας το δικό της παρακράτος και προσπαθώντας να ελέγξει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά γίνονται για να υπηρετηθεί ο αυτοσκοπός της παραμονής του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου στην εξουσία, με οποιοδήποτε τίμημα για την κοινωνία, για τη δημοκρατία μας, για τη χώρα. Δεν θα το επιτρέψουμε.
Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη με υπεύθυνη παρουσία στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους Έλληνες. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Είμαστε εδώ για να δείξουμε το δρόμο για να πάει η χώρα στο μέλλον που της αξίζει, χωρίς κανένας να μένει πίσω. Αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα. Αυτό αισθάνονται σήμερα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Δεν θα σταματήσω, δεν θα κουραστώ να το λέω, μέχρι να φύγετε και να κάνουμε πράξη εμείς μαζί με την ελληνική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ.